Ισχυρό φαίνεται να είναι στο ρεθμιώτικο επιχειρήν το οικονομικό αποτύπωμα της αυξημένης κίνησης που παρατηρείται κυρίως από τον Ιούνιο και έπειτα σε ολόκληρο τον νομό, μιας και το φετινό καλοκαίρι έχει αρχίσει να θυμίζει μέρες του 2019. Το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας που μεταφράζεται σε σημαντική αύξηση του τζίρου καταλαμβάνει η εστίαση και τα καταστήματα του ιστορικού κέντρου, ενώ ακολουθούν τα εμπορικά και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ένας πολύ καλός Ιούνιος, ένας ικανοποιητικός Ιούλιος, δεν θα έλεγα τέλειος. Αλλά μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε πλέον τους συντοπίτες μας που είναι σε άλλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Αρχίζουν και κατεβαίνουν σιγά σιγά, την τελευταία εβδομάδα μάλιστα τους έχουμε δει. Όλο αυτό θα γίνεται μέχρι τέλος του Αυγούστου. Οι σταφυλάδες που λέμε εμείς εδώ πέρα, αυτοί θα δώσουν μια πνοή στα καταστήματά μας. Έχει αυξηθεί ο τζίρος πλέον του 20-25% συγκριτικά με το 19. Θέλω πάντα να συγκρίνω το ανάλογο χρονικό διάστημα που ήταν περίοδο ομαλότητας. Εγώ μας θεωρώ ευλογημένους ως νησί, αν μη τι άλλο ο πληθυσμός γίνεται περισσότερος και ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι και ακόμα και οι τουρίστες θα υπάρχουν εκείνοι που θα μπορούν να συμπληρώσουν τα ταμεία των συναδέλφων μου. Η ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς είναι η μάχη που δίνουν οι επιχειρηματίες της εστίασης για να συγκρατήσουν σε λογικά επίπεδα τις τιμές τους κόντρα στις ηλικιώδεις αυξήσεις που καταγράφονται στις πρώτες ύλες. Δεν μπορούμε να πάμε τις τιμές στο κατάλογο μας στα ύψη, μετά θα ξανάρθει κανένας. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε, παρόλα τα προβλήματα που έχουμε, όπως είπατε και εσείς, το ενεργειακό και το κόστος που σε όλη την πρώτη ύλη από το πρωτογενή τομέα μέχρι το χοντρεμπόριο, προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια καλή ανταπόδοση στον τιμοκατάλογό μας, έτσι ώστε μπορεί να κάθεται ο πελάτης να απολαμβάνει τα δίσματά μας και χωρίς να χρειαστεί να πληρώνει πάρα πολλά χρήματα. Να ξέρετε ότι τώρα, μετά από πάρα πολύ χρονικό διάστημα δύσκολο, δίνουμε ξανά νέες εξετάσεις. Οι πελάτες που έχουμε τώρα, εάν μας αγαπήσουν θα ξανάρθουν, εάν δεν ευχαριστηθούν δεν θα ξανάρθουν. Και ένας ευχαριστημένος πελάτης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι φέρνει τουλάχιστον άλλες 4-5. Ένας δυσαρεστημένος διώχνει το διπλάσιο. Την ίδια ώρα και ενώ η εκπτωτική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη, ο εμπορικός κόσμος του Ρεθύμνου προσπαθεί να κερδίσει το χαμένο έδαφος, στρέφοντας παράλληλα το βλέμμα του στον Αύγουστο που παραδοσιακά το Ρέθυμνο πλημμυρίζει με κόσμο. Είμαστε στο συν, απλά δεν το έχουμε εξαργυρώσει ακόμα. Η διερθυμιώτικη αγορά είναι πλήρως σε πάρκια αγαθών. Οι τιμές, πιστέψτε με, είναι εξαιρετικά καλές και θεωρώ ότι οι καταναλωτές, έστω μία βόλτα στην αγορά, θα μας δώσουν και εμάς δύναμη για να μπορούμε να συνεχίσουμε.